μας. Ναι, άρα κάτι έγινε προφανώς. Κάποιες συμπεριφορές ήταν ανάρμοστες. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι λογικό. Πρόκειται για έναν δικαστικό επιμελητή και γνωρίζαμε εξ αρχής και από την πρώτη στιγμή θα υπάρχουν επιπτώσεις. Ο σύζυγός μου έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για την οικογένειά του. Ευτυχώς που δεν ήμουν εγώ σε θέση, γιατί τότε θα δημιουργούσα πραγματικά ζημιά. Όχι δίθεν ζημιά σκισμένα μπλουζάκια, πραγματικά ζημιά. Λοιπόν, αυτά για το θέμα. Εσείς έχετε ασκήσει έφεση. Βεβαίως, δεν θα συζητήσουμε τώρα τα νομικά εδώ. Υπάρχουν διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας και όλα καλά. Ευχαριστώ. Η μικρή, όλα καλά. Γιατί σας βλέπω. Όλα για τη μικρή είναι. Είναι μία κούκλα, είναι ένα πανέμορφο πλάσμα, μοναδικό, υπέροχο, ήρεμο, που μεγαλώνει σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, ένας άγγελος. Και γι' αυτό βιάζομαι να φύγω από τη μικρή μου. Παιδιά, για πρώτη φορά έδωσε τη δική της εκδοχή και βλέπουμε ότι τελικά σε όλες αυτές τις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν και καλούνται τα δικαστήρια φυσικά να αποφανθούν, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το κάνουμε. Υπάρχουν πάντα οι δύο όψεις του νομίσματος. Μέχρι να τελεσιδικήσει μια απόφαση έως και τον Άριο Πάγο. Το τεκμήριο της αθωότητας το έχεις μέχρι να πάει Άριο Πάγο. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει και η δική τους εκδοχή. Δηλαδή είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Αλλά δικάστηκε το θέμα. Καλά, δικάστηκε. Σου λέει, έχουμε υποβάλει και εμείς μια μήνυση. Εκκρεμεί και η έφεση. Δεν συνεκδικάζονται οι μήνυ